Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών του Επιμελητηρίου Καβάλας οργάνωσε προγραμματισμένη εθελοντική αιμοδοσία για το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου από τις 8.30 έως τις 2 το μεσημέρι στο Επιμελητήριο Καβάλας. Όπως δήλωσε στην κάμερα του Σέντερ ο πρόεδρος του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών του Επιμελητηρίου Δημήτρης Καϊλάρης, η προσέλευση του κόσμου ήταν αθρώα, ενώ στην προσέλευση βοήθησαν και οι καιρικές συνθήκες, οι οποίες ήταν ευνοϊκές. Είμαστε σήμερα εδώ στο Επιμελητήριο, στο χώρο του Επιμελητηρίου, και έχουμε την ημέρα αιμοδοσίας, την 32η δράση μας. Και από το πρωί ξεκινήσαμε δυναμικά, έχουμε προσέλευση φίλων αιμοδοτών και περιμένουμε βέβαια μέχρι και τη λήξη της ώρας που είναι 2 η ώρα τον κόσμο να έρθει και να αιμοδοτήσει. Είμαστε ευχαριστημένοι την προσέλευση και έχουμε και νέους αιμοδότες, ήρθαν νέα παιδιά σε νεαρά ηλικία, οπότε είμαστε ευχαριστημένοι, ικανοποιημένοι και ελπίζουμε να πετύχουμε το στόχο που έχουμε βάλει. Η αιμοδοσία είναι αναγκαία, γιατί η εθελοντική αιμοδοσία ιδιαίτερα είναι αναγκαία, γιατί το αίμα είναι δυσέβρετο, είναι κάτι το οποίο το έχουμε μόνο εμείς και το δίνουμε εθελοντικά στον συνάνθρωπό μας. Υπάρχει έλλειψη αίματος, οπότε αυτό κάνει το έργο μας ακόμη πιο επιτακτικό. Και οπότε αυτό κάνουμε εθελοντικά, προσφέρουμε 5 λεπτά από τη ζωή μας στον συνάνθρωπό μας. Οι ηλικίες που μπορούμε να αιμοδοτήσουμε είναι από τα 17-18 χρόνια ο καθένας μας μέχρι και τα 65. Να είμαστε υγιείς, να μην έχουμε περάσει πρόσφατα κάποια αρρώστια, να μην παίρνουμε κάποια φάρμακα τα οποία θα βγάλουν άκυρο το αίμα που θα δώσουμε. Οι οδηγίες είναι το προηγούμενο βράδυ να μην έχουν πιει, να μην έχουν ξενυχτήσει, να έχουν φάει σήμερα το πρωί πρωτού έρθουν για να αιμοδοτήσουν, να είναι διάθετοι και ξεκούραστοι.